ύστερα από την σέντρα του Γεωργιάδη. Ενώ στο 14 ήταν η σειρά του Σνάουτσερ να επιχειρήσει άλλη μία σέντρα από τα δεξιά. Τον Αργεντίνο φόρ του Ηρακλή να προσπαθεί να κερδίσει τον Καλίνοβιτς, αλλά τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να μπλοκάρει πριν η μπάλα περάσει την γραμμή. Ο Δρούο ξεκινάει από τα αριστερά, κάνει την σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Ερέρα, αυτός τρώνει στον Επαλέ. Πάνω στη γραμμή όμως ο Γκούμας θα απομακρύνει τον κίνδυνο, η μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός που αντέδρασε, η παλιά με στόχο τον Γκέκα, τελικά όμως θα βγει ο Αμπάρης και θα προλάβει να κόψει τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Στο 32 ο Σέριτς απείλησε από μακριά, η μπάλα πέρασε πάνω από το ριζόγκιο δοκάρι. Ο Μαλεζάνη χειροκροτά τους παίκτες του για να φτάσουμε στην επίτευξη του πρώτου γκολ για τον Ηρακλή. 33 ο Επαλέ σεντράρει, ο Ερέρα κερδίζει τον Λίσον στον αέρα, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γκαλίνοβιτς και δίνει το προβάδισμα στον Ηρακλή. Ο Αργεντίνος που πανηγυρίζει πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Το ίδιο κάνουν και οι φίλαθλοι του Ηρακλή, στις κερκίδες του Καφαντζογλίου και ο Σάβας Κοφίδης. Εδώ και πάλι σε επανάληψη η σέντρα του Επαλέ, η κεφαλιά του Ερέρα. 1-0 για τον Ηρακλή. Στο 33 ο Καμερουνέζος, ο οποίος σέρβιρε στο κεφάλι του Ερέρα και αυτός νίκησε τον Γκαλίνοβιτς, δίνοντας το προβάδισμα για τον Ηρακλή. Ο Επαλέ στο 54 απείλησε και πάλι. Η μπάλα όμως θα περάσει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Γκαλίνοβιτς, με τον Παναθηναϊκό από εκεί και πέρα να βγαίνει στην επίθεση. Ο Σέρις θα τροφοδοτήσει αριστερά τον Παπαδόπουλο, αυτός θα κάνει το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Γκέκας όμως εξ επαφής θα χάσει την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 67. Νέα προσπάθεια που ξεκινάει από τα αριστερά με τον Ενίλσον. Προς στιγμή θα κερδίσουν οι αμυντικοί του Ηρακλή. Ο Σέριτς επιμένει, θα κάνει την σέντρα, κεφαλιά από τον Γκέκα, η μπάλα θα καταλήξει out. Στο 87 ο Παναθηναϊκός άγγιξε την ισοφάριση. Ο Μάντζος έκανε την σέντρα, όμως ο Γκέκας δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα. Από εκεί πέρα τίποτα δεν άλλαξε. Ένα σούτ από τον Λαβάλ που κατόρθωσε ο Γκαλίνοβιτς να το εξουδετερώσει. Απομάκρυναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και εδώ έχουμε το τελευταίο σφύριγμα, τον κύριο Κοντογιαννίδη. Ο Ηρακλής παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη, 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Θέλω, αν μπορούμε να το κατανοήσουμε όλοι,